Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για αυτό που οι περισσότεροι άνθρωποι βλέπουν και κρίνουν, δηλαδή την πράξη. Γιατί όταν ένας άνθρωπος είναι συνειδητός μόνο στα σενάρια, στην εκδήλωση, η πράξη είναι αυτό η οποία του δίνει μέσα του τα διάφορα ερεθίσματα. Και όταν λέμε η πράξη, τον άλλο, εννοούμε τα αποτελέσματα. Και αυτός είναι σε εκείνη την κατάσταση, ο κάθε άνθρωπος, να μπορεί να αντιδράσει, να χειραγωγήσει τα αποτελέσματα που φέρνουν οι πράξεις των άλλων ανθρώπων και οι δικές του. Και έτσι λοιπόν δίνουν νόημα στην πράξη. Μόλις αρχίσουμε και μπαίνουμε, φίλοι μου, στο επίπεδο της ενέργειας, στο επίπεδο θα λέγαμε του πνεύματος, της ψυχολογίας, για εμάς τους ανθρώπους που μας νοιάζει η ένωση, η αναβάθμιση, και κάθε αναβάθμιση σημαίνει πιο πολύ ένωση και ένωση είναι αναβάθμιση, μας νοιάζει πιο πολύ πλέον η πρόθεση, να αναπτύξουμε την πρόθεση μέσα μας. Βλέπετε, ο άνθρωπος, ο ληστής, κοιτάει την πράξη. Ο άνθρωπος, ο πνευματικός θα λέγαμε, κοιτάει την πρόθεση. Πολλές φορές θα μου πείτε, υπάρχουν άνθρωποι με καλές προθέσεις, όμως οι πράξεις τους καταντήσαν να φέρουν άσχημα αποτελέσματα. Αυτοί οι άνθρωποι όμως, από πάνω, κρίνονται με σφλαχνία. Θα πληρώσουν το τίμημα για ό,τι έχουν κάνει, με την έννοια ότι θα πρέπει να αναβαθμιστούν μέσα τους, με τα ανάλογα σενάρια που θα έρθουν στη ζωή τους, ώστε να μάθουν την σοφία. Γιατί, φίλοι μου, ούτε το ένα ούτε το άλλο είναι η αλήθεια, θα λέγαμε. Ούτε το να κάνεις καλές πράξεις με αρνητικές προθέσεις, ούτε και να κάνεις θέσεις, συγγνώμη λίγο, ούτε και να κάνεις καλές προθέσεις, έτσι, χωρίς η πράξη σου να είναι, θα λέγαμε, με το αποτέλεσμα που θα αντιπροσωπεύει την καλή πρόθεση. Βλέπετε, η σοφία στην πραγματικότητα είναι αυτή που μας βοηθά μέσα μας να ενώσουμε την πρόθεση με την πράξη. Το να ξέρουμε τι να κάνουμε, πού να το κάνουμε, πώς να το κάνουμε. Βλέπετε λοιπόν, φίλοι μου, πως κάθε άνθρωπος στην πραγματικότητα, όσο πιο πολύ ταυτίζεται με όλα τα πράγματα, θα λέγαμε, και τα σενάρια, χωρίς να γίνεται αντιληπτικός στην ενέργεια, μέσα από τις πράξεις προσπαθεί να πετύχει την ψυχολογία. Ένας άνθρωπος, θα λέγαμε, που έχει μάθει μέσα του να βλέπει και να μπορεί να δει την πρόθεση, τα εγώ του, τι εγώ βγαίνει κάθε φορά, τι πεποιθήσεις έχει, τι σενάρια φέρνουν αυτές τις πεποιθήσεις, και έχει δει όλη την ενέργεια από το κέντρο προς τα έξω, με τα διάφορα πρίσματα στη μέση, τότε μπορεί να γίνεται πιο ευαίσθητος, θα λέγαμε, στην ενέργεια, στην ψυχολογία, στην άβρα. Γιατί όσο πιο βαθιά πάμε, φίλοι μου, η αλήθεια γίνεται κοινή. Εδώ μας βλέπετε ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί, όσοι έχει τη δική του άποψη. Όσο πιο πολύ όμως εμβαθύνουμε, η αλήθεια γίνεται κοινή για όλους. Όσοι είμαστε εδώ πέρα, ακόμα και αυτά που λέω τώρα, τα καταλαβαίνετε διαφορετικά. Όταν όμως μέσα μπούμε σε εκείνο το σημείο και αρχίζουν και φεύγουν οι διαχωρισμοί, φεύγουν, τα λέγαμε, τα πρίσματα, και μπείτε σε εκείνο το σημείο έξω, θα λέγαμε, από το αποκομμένο εγώ, τότε θα δείτε ότι μπαίνουμε στον κόσμο της διαίσθησης. Και εκεί πέρα, φίλοι μου, η αλήθεια είναι κοινή. Αλλά τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι υπάρχουν ορισμένοι τύποι οι οποίοι ισχύουν για όλους. Υπάρχουν ορισμένα patterns, τα λέγαμε, σχέδια, πρότυπα, τα οποία ισχύουν για όλους. Και μόνο μέσα από το διαχωρισμό μπορούμε κάτι
να το δούμε σε διαφορετικές απόψεις. Γι' αυτό μόλις βγούμε από τον διαχωρισμό, η αλήθεια είναι κοινή για όλους. Και αυτή η κοινή αλήθεια είναι εκείνη που μας δίνει την ικανότητα να μπορούμε να βιώσουμε ό,τι βιώνει ο άλλος, να μοιραστούμε αυτό που μοιράζεται ο άλλος. Σε ένα σημείο τέτοιο, ώστε να μπορούμε να κοιτάμε τον άνθρωπο και αυτομάτως να καταλαβαίνουμε πράγματα, χωρίς αυτά τα πράγματα να τα έχει εκδηλώσει ο άλλος στη συμπεριφορά του. Πόσες φορές έχω παρεξηγηθεί όταν μιλάω σε ανθρώπους που δεν έχουν γνωρίσει τον εαυτό τους και νομίζουν ότι τους κατακρίνω. Πόσες φορές νομίζουν ότι τους προσβάλλω. Ενώ πολύ απλά κάθομαι και τους λέω ορισμένα πράγματα που βλέπω πάνω τους. Που όμως εκείνοι, επειδή δεν έχουν την κατάλληλη αυτογνωσία, δεν μπορούν να τα δουν. Πόσες φορές βλέπω αντίδραση από κάποια άτομα που νομίζουν ότι έχουν φτάσει σε αυτή την αυτογνωσία, αλλά δεν έχουν φτάσει στη διαισθητικότητα, γιατί η διαισθητικότητα είναι, φίλοι μου, τύποι, μαθηματικά. Τα ανώτερα μαθηματικά, οι ανώτεροι τύποι, είναι η κοσμοτέλεια. Και δεν μπορείς να ξεφύγεις από τα επίπεδα της κοσμοτέλειας. Γι' αυτό ακριβώς μπορούμε με τη γνώση να καταλάβουμε όχι μόνο τον εαυτό μας, αλλά και τον συνάνθρωπό μας. Πού όμως, στο κομμάτι εκείνο το ενωτικό, στο κομμάτι εκείνο το διαισθητικό, στο κομμάτι εκείνο το αυθεντικό, στο κομμάτι εκείνο των προτύπων, στο κομμάτι εκείνο των ιδεών. Έτσι λοιπόν μπορούμε να δούμε πόσο απέχει η συμπεριφορά του από την κοσμοτέλεια, η συμπεριφορά του από την αρμονία, η συμπεριφορά του από την ιδέα. Γι' αυτό λοιπόν τώρα εσείς που γίνεστε πιο αντιληπτικοί στην ενέργεια, θα βλέπετε έναν άνθρωπο και θα τον λέτε πιο όμορφο από ό,τι πριν ήταν. Γιατί τώρα παίρνετε δεδομένα και από την άβρα του, όχι μόνο από τα κύτταρά του, όχι μόνο από τα μάτια σας, αλλά επειδή ανοίγει η διαίσθησή σας, ένα θα το βλέπετε πιο όμορφο από κάποιον άλλον, έναν άλλον θα το βλέπετε πιο άσχημο από ό,τι άλλη φορά. Όχι γιατί είχε αλλάξει μούρη του, γιατί εσείς παίρνετε τώρα άλλων ειδών ενέργειες. Και έτσι λοιπόν τώρα θα βλέπετε ζευγάρια στον εξωκόσμο να κάνουν σχέσεις και να μην είναι πάρα πολύ όμοια, θα λέγαμε, στην φυσιολογία του σώματος. Όμως θα δείτε ότι αυτά τα ζευγάρια έχουν παραπάνω ομοιότητες στα ψυχολογικοπνευματικά του στοιχεία. Θα δείτε λοιπόν τώρα σιγά σιγά όπως παλιά εκμεταλλευόντουσαν όλοι αυτοί οι αρνητικοί και σαν την κάλπη που ψηφίσαν όλοι και μέσα τους είχαν κρυφά εκείνοι μόνο αυτό που ξέρανε τι ψήφισαν και μεταμετράγαμε εμείς μόνο τα αποτελέσματα, έτσι λοιπόν όλος ο κόσμος είχε κρυφτεί πίσω από τη μη ικανότητα των άλλων να καταλαβαίνουν τον ιστορικό του κόσμο. Και αυτό βοηθάει γιατί νιώθε μια ασφάλεια ότι μπορούσε μέσα εκεί να μην τον πειράξει κανένας. Κανένας να μην ξέρει τι σκέφτεται. Κανένας να μην ξέρει τι νιώθει. Γιατί ο άνθρωπος νιώθει ασφάλεια όταν είναι κλεισμένος και σου λέει εδώ δεν μπορεί να μπει κανείς. Δεν μπορεί να ξέρει. Και αυτόματα νιώθει φόβο. Όταν σε βλέπει ότι τον κοιτάς και κοιτάς μέχρι την άβυσσο την ψυχή του. Την άβυσσο που έχει η ψυχή του. Βλέπετε παιδιά ότι ο φόβος είναι αυτός που γεννάει τα πάντα. Γιατί ο φόβος σημαίνει έλλειψη γνώσης. Εκεί που γνωρίζουμε δεν φοβόμαστε. Ξέρουμε πώς πρέπει και τι να κάνουμε. Και αυτό το φέρνει η συνείδηση. Όχι μόνο πληροφορία, αλλά η συνειδητότητα. Για αυτή τη γνώση μιλάμε. Γιατί μπορεί ένας άνθρωπος να του πεις να διαβάσει ορισμένα πραγματάκια, τι πρέπει να κάνει όταν έρθει μια τίγρη. Και μόλις δει την τίγρη από κοντά, να λιποθυμήσει και να μην κάνει τίποτα από αυτά που διάβασε. Γι' αυτό το βίωμα πρέπει να είναι ατομικό, εσωτερικό και να το αναλύσουμε, να πειραματιστούμε και να δοκιμάσουμε
στην πράξη. Έτσι λοιπόν κάθε φορά, φίλοι μου, βλέπετε πως βλέπουμε πίσω από το αυτό που φαίνεται. Και ότι η πρόθεση στην πραγματικότητα για μας, τους ανθρώπους που έχουμε αυτή τη διαισθητικότητα, παίζει μεγαλύτερο ρόλο. Ο άνθρωπος όμως που δεν είναι αντιληπτικός στις προθέσεις του, παρασύρεται από τη μηχανικότητα και νομίζει ότι επειδή κάνει καλές σκέψεις, είναι καλός άνθρωπος. Ότι επειδή κάνει καλές σκέψεις, ότι η πρόθεσή του είναι αγνή. Ότι επειδή κάνει σκέψεις, η πρόθεσή του είναι αγνή. Πόσοι άνθρωποι επειδή σκέφτονται κάτι και το μυαλό τους το έχει καταχωρήσει ότι αυτό σημαίνει βοήθεια, νομίζουν ότι είναι καλή. Ενώ στην πραγματικότητα η πρόθεση δεν είναι αυτή που νομίζουν. Αλλά τι θέλει, ψάξιμο. Στην πραγματικότητα δεν θέλει ψάξιμο, θέλει σκάψιμο. Όπως είχα γράψει και την άλλη φορά στο Facebook. Δεν θέλω να ψάχνετε, θέλω να σκάβετε. Δεν θέλω να ψάχνετε, σταματήστε να ψάχνετε, θέλω να σκάβετε. Να εμβαθύνετε. Και όσο πιο πολύ πάτε βαθιά μέσα σας, τόσο πιο πολύ ανώτεροι θα είστε. Γιατί όλα είναι ένα. Γιατί το κάτω είναι το πάνω. Γιατί το μέσα είναι το έξω. Γιατί το ένα είναι το άλλο. Και όταν καταλαβαίνουμε αυτά τα πράγματα και όταν δούμε ότι όλοι είμαστε ένα, άρα θα έχουμε την ικανότητα εμείς να μπορούμε να μοιραζόμαστε τα πάντα. Γιατί σε εκείνα τα επίπεδα που λείπουν διαχωρισμοί, είμαστε ένα. Γι' αυτό λένε άτμαν, το πνεύμα, σε μια άλλη γλώσσα. Και εγώ το συνδέω με τον ατμό. Όπως είχα πει, ατμός, υγρό στοιχείο και παγάκι. Έτσι να φαντάζεστε τρία μέρη του ανθρώπου. Έτσι έχουμε τη συγκίνηση, που είναι το υγρό στοιχείο, την κρυστάλλωση, που είναι μορφή, η κρυστάλλωση, το 3D και τον ατμό, το πνεύμα. Όπου αστιάσετε, έχετε και την κατάλληλη ένωση. Γι' αυτό τα παγάκια πρέπει να θερμαθούν για να λιώσουν. Ε? Και να έρθουμε τα εγώ μας, να φέρουμε λοιπόν τις μορφές μας σε συνεχόμενη σύγκρουση. Εδώ βλέπουμε όλο μάχη, 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 μάχη. Από πάνω αυτή η μάχη φαίνεται αρμονία. Από το επίπεδο που βρισκόνται τα παγάκια, κάθε φορά για να μπορούν μεταξύ τους να αλληλοπεριαστούν και να μοιράζονται πληροφορίες, πρέπει να καούν για να αρχίζουν να λιώνουν, για να αρχίζουν να ενσωματώνονται. Για να αρχίζει να κυλάει, θα λέγαμε, ροή, το νερό. Να αρχίζουν, όπως το νερό μεταφέρει τα στοιχεία, να μεταφέρουν από το ένα παγάκι στο άλλο τα στοιχεία, αλλά πρέπει να λιώσει το παγάκι για να υγροποιηθεί και να περάσει μέσα του το στοιχείο. Και το στοιχείο μέσα στο νερό για σταγόνα αρκεί να μπορεί να μεταφέρει παντού σε όλη τη θάλασσα εκείνη την συνείδηση. Άλλωστε γι' αυτό είμαστε από νερό, άλλωστε γι' αυτό πλανιζόμαστε σε πολύ νερό, γιατί συγκρατεί το ηλιακό φως, γιατί συγκρατεί την ενέργεια και δεν την παίρνει και να τη διώξει όπως πολλά άλλα πράγματα. Έτσι λοιπόν, φίλοι μου, όταν εμείς μπαίνουμε στον ατμό, καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσο ενωτικοί εκεί πέρα είμαστε όλοι. Μέσα σας λοιπόν, το επειδή είστε παγάκι τώρα, δεν πάει να πει ότι δεν έχετε και τον ατμό. Συνειδησιακά λοιπόν, να φτάσει τον εαυτό σας εκεί, θα μπορείτε να καταλάβετε λοιπόν ότι όλοι είμαστε ένα. Και να πάτε πιο πνευματικά, θα καταλάβετε λοιπόν, μόλις πάτε στον ατμό, ότι όλοι είμαστε ένα. Συγκινησιακά θα ρέει, θα το νιώθετε ότι μπορεί ο καθένας να νιώσει τη συγκίνηση του άλλου, αλλά αυτό έχει τον χρόνο. Τον χρόνο να μπορεί να συγκινούμε μαζί με μία δόνηση, να συγκινούμε με σένα. Με συγκίνησες, λέει. Γιατί? Γιατί εκείνη την ώρα η κίνηση που έχει πάνω σε μια κατεύθυνση την παίρνεις και εσύ. Και συγκινείσαι με αυτή την κατεύθυνση. Και αυτόματα νιώθετε το ίδιο. Θα διακόψουμε τώρα και συνεχίσουμε μετά.